ας πούμε, δεν τη βλέπεις την ευτυχία σου μπροστά σου και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λένε είναι το σωστό, ότι η ευτυχία σου είναι αυτή, να τη βλέπεις την ευτυχία και να μην μπορείς να τη ζήσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπεις, εγώ. Η μάνα σου σε καταλάβαινε ή έλεγε... Πήρε χρόνο σε όλους, δηλαδή στην αρχή... Δεν νομίζω ότι καταλάβανε και όλοι, γιατί γενικά είμαι εκρηκτικό παιδί και λέγανε Άι, Φωτεινή, ξέρω εγώ, μου λέγει να σε διαβάσει κανένα παπά! Έτσι όπω κάνει. Σε διαβάσουνε. Δεν, μέχρι να καταλάβουν που άρχισε το πολύ το ξέσπασμα που ήρθε περίπου 3 μήνες μετά. 2 μήνες μετά με έπιασε μια φρίκη ότι θα μου πάρουν το παιδί. Κατάλαβα ότι ήμουν σε κατάθλιψη, γιατί και ο. Ναι, είναι κατάθλιψη. Και όταν απλώς έχει και ορμόνες. Διαγνώστηκε, δηλαδή. Θυμάμαι, είχα πάει στη φαρμακοποιό και τα λοιπά και μου λέει Φωτεινή, θα σου δώσω το χάπι του θυλασμού, του να σταματήσει ναι. Το γάλα στο στόμα, μου λέει αυτή. Ειλικρινά, δεν πρόκειται να φύγεις από εδώ μέσα αν δεν το πάρεις, γιατί δεν μπορείς να πάρεις και αντικαταθλιπτικά. Έτσι. Για να, και να θυλάζεις παιδί δεν γίνεται. Δεν είναι συμβατό αυτό το πράγμα. Τι συμβατό, δεν πρέπει. Οπότε όταν άρχισα να... Πρέπει να είναι καθαρός ο οργανισμός για να θυλάσει. Να νιώθω ότι οι άλλοι γνωρίζουν ότι εγώ έχω επιλόχια κατάθλιψη και μετά μπορεί να νομίζουν ότι δεν είμαι καλή μαμά και να νομίζουν ότι εγώ θα πάω να κάνω κακό στο παιδί μου επειδή έχω επιλόχια κατάθλιψη. Ένιωσα και αυτό ότι θα μου πάρουν το παιδί. Τι συναισθήματα. Γιατί εγώ δεν πέρασα αυτό το συναίσθημα του να κάνω κακό στο μωρό. Του να κάνω κακό στον εαυτό μου ήρθε κάποια στιγμή που. Μπράβο που τα μοιράζεσαι. Ναι, ναι. Να βγεις έξω, ρε παιδί μου, και να πεις δεν αντέχω άλλο. Αλλά ο τρόμος ότι σου λένε ότι έχεις επιλόχιο κατάθλιψη και οι άλλοι αμέσως αυτόματα νομίζουν ότι την ίδια στιγμή που το ζεις αυτό, εσύ θα κάνεις κακό στο παιδί σου. Συμβαίνουν και αυτά, γιατί δεν πρέπει να μπερδεύουμε την επιλόχιο κατάθλιψη με την επιλόχιο ψύχωση. Καλά, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν αλλά νόμιζα ότι κάθε φορά που έκανα αυτό και ξεσπούσα και έκλαιγα και μπαίνα στο μπάνιο, θυμάμαι, έκανα και το εξής ακραίο, ας πούμε, που δεν το κοντρολάρεις. Μπήκα στο μπάνιο με το pullover, κάποια στιγμή για να νιώσω πάνω στο ρούχο, ξέρεις που νιώθεις, που πέφτεις ζεστό νερό και θες να νιώσεις το άγγιγμα αυτό, το ότι βρέχεσαι και έχεις και τα ρούχα σου μαζί, λέει, τέτοια τρελά. Εκεί τρόμαξα ότι μπορεί να νομίζουν ότι θα κάνω κακό στο Θανασάκη. Εκεί τρόμαξα πάρα πολύ και ότι θα μου το πάρουν το παιδί μου. Και εκεί γύρισα και είπα ότι με έπιασε ότι κλείσει τις πόρτες μια μέρα. Φώναζε ότι δεν θα μου πάρει, να μου κλείσει τα παράθυρα, να μην έρθουν να μου πάρουν το παιδί. Επειδή το περνάω όλο αυτό. Βέβαια μου είπανε φίλοι μου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν είναι πολύ επιρρεπής στο να έρθει αυτό το πράγμα ξανά. Απλά έρχεται σε μία στιγμή που νιώθεις ανήμπορη, που νομίζεις ότι σε περνάνε για τρελή, που είσαι τρελή. Είναι αλλά δεν είσαι τρελή. Είναι οι ορμόνες σου που δεν ελέγχονται στον οργανισμό ναι, και σε οδηγούν σου έρχεται μία πραγματικά που δεν μπορείς είναι να φόβος πάντως, ο φόβος ότι δεν μπορείς να το αγγίξεις, να το αγκαλιάσεις. Και έβαλες το πουλόβερ, ήσουν πιο έτοιμη να ζεσταθείς με το πουλόβερ παρά με το Θανασάκι. Ναι, τον έπαιρνα ας πούμε στην αγκαλιά μου και το γεγονός ότι ήμουν ανήμπορη, ήμουν 49 κιλά, ήμουν ένα οστοϊκό παιδί. Και το γεγονός ότι πονούσα και δεν ένιωθα ωραία, ας πούμε, στο θυλασμό, με γέμιζε τριπλάσια τύψη αυτό το πράγμα. Πότε συνέρχεσαι. Θα σου πω, Ζινάκη μου, προσπάθησα να τα βάλω, πήγα, ζήτησα βοήθεια, εννοείται. Εννοείται, χωρίς βοήθεια δεν γίνεται. Προσπάθησα μόνη μου, επειδή το ξέρω και το έχω παλέψει την κατάθλιψη στο παρελθόν και την έχω νικήσει. Και με την αδερφούλα σου και με όλα αυτά. Μου λέω, το είδα πεισματικά. Όταν ανακάλυψαν οι γύρω μου ότι αυτό που ζω πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είδα τον μπαμπά μου που είναι ένας εκρηκτικός έτσι χαρακτήρας και με πάει κόντρα. Όταν είδα τον μπαμπά μου να πηγαίνει λαού-λαού, εκεί κατάλαβα ότι είχαν όλοι καταλάβει. Είχαν καταλάβει. Και έγινε μετά... Γιατρός ο μπαμπάς βέβαια, γιατρός, να το πούμε. Τους πήρε βέβαια και όλον χρόνο να καταλάβουν τι τρέχει. Ήρθε μια έτσι ασπίδα γλυκιά. Ήταν και ο Δημήτρης ο οποίος με γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και ξέρει ότι εμένα όταν είμαι χάλια, αν με αγκαλιάσει πολύ και θα σου βάλω τα κλάψω, θα κλάψω περισσότερο. Και ήξερε να μου ξεφτιλίζει αυτό που περνούσα, μου το ξεφτύλιζε. Έμπαινα δηλαδή εγώ μέσα και έκανα. Είμαι έξαλλη με τη μητέρα μου, πάνω τότε τότε μου, αυτό μου, αυτό μου. Και έκανε ο Δημήτρης. Α, χάνω τα καλύτερα. Οπότε αυτόματα σου γείωνε ότι αυτό που ζεις, ρε φίλε, είναι και... Ενώ εσύ ήθελες να σου πει εκείνη την ώρα να σε κατανοήσει. Όχι, από το Δημήτρη αυτό ήθελα. Η κατανόηση πολύ, ξέρεις, ότι σου φέρνει
πώς είναι τώρα που θα με αγκαλιάσεις, θα μου κάνεις τέτοια και επειδή με αγαπάς, κατάλαβες, σε πιάνω το ζουμιά. Ο Δημήτρης είχε μια άλλη αντιμετώπιση, μου το ξεφτύλιζε όλο αυτό. Δηλαδή, και σε βοήθησε και αυτό. Και με βοήθησε. Δηλαδή, γιατί, σε σήκωσε αυτό. Γιατί το γελούσε. Και εγώ έχω βρει αυτό το κόλπο, μπορεί να είναι και ψεύτικο, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι με το γέλιο θα το ξορκίσεις, θα το ξεφτυλίσεις αυτό που νιώθεις. Ο Θανασάκης πόσο είναι τώρα? Είναι 8 μηνών. Τι θες να ρωτήσεις? Την κοιτάς? Ναι, την κοιτάω, γιατί η Φωτεινή βγάζει μια τρέλα, στυπούμα, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ λογικό. Μοιάζεται σε αυτό. Είστε πολύ ευαίσθητο παιδί. Τώρα πλέον έχει συνέλθει ή βλέπεις και σε ρωτάω, γιατί δεν το έχω περάσει. Ήταν τόσο πολύ, ήθελα να αποκτήσω τη Χριστίνα που δεν το πέρασα. Ναι. Τώρα το έχεις ξεπεράσει. Μου πήρε γύρω στους 5 μήνες, 6 μήνες. Για να πω ότι... Νιώθεις ότι σου έρχεται. Δεν ξέρω αν έρχεται και φεύγει. Μπορεί να είναι γελία η ερώτησή μου, αλλά δεν το έχω περάσει. Ήταν μόνιμο. Δηλαδή ήρθε στο δεύτερο μήνα πολύ. Είχε περάσει ένας μήνας στο δεύτερο μήνα πολύ. Και έμεινε μέχρι και το πέμπτο, έκτο μήνα. Θα σου πω όμως. Έκανα πράγματα, προσπαθήσα να τα βάλω σε κουτάκια. Έλεγα, γιατί νιώθεις έτσι και νιώθεις αυτή την ανεπάρκεια? Γιατί ο Δημήτρης λείπει. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να έρθει. Είναι σε σεζόν. Ξέχνα το αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλο νιώθεις ανεπαρκής, γιατί δεν έχεις δώσει αυτά που πρέπει στην Ιόλη. Γιατί η Ιόλη πέρασε όλο αυτό. Πήρα την κόρη μου και σε αυτό ο Δημήτρης ήταν πραγματικά. Έδωσα το χρόνο στο παιδί μου και πήγα ένα ταξίδι. Αν, ας πούμε, θέλω να μου πεις πραγματικά αυτό το ταξίδι που πήγες, αν έπρεπε σε έναν άνθρωπο να πεις ευχαριστώ που σε έβγαλε από την κατάθλιψη, από την επιλόχια κατάθλιψη, ποιος θα ήτανε? Ο Δημήτρης. Όχι ο Θανασάκης. Όχι ο Θανασάκης. Ο Δημήτρης, ε. Είναι πολύ σημαντικό ο σύντροφός. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, εκείνη τη στιγμή, γιατί για αυτό το παιδί είστε δύο, είστε ομάδα, είστε γροθιά. Οπότε δεν θα μπορούσε ο Θανασάκης να με βγάλει, γιατί ο Θανασάκης ήταν ανήμπορο. Τι θέλεις να ρωτήσεις, Δημητράκο, ως άντρας αυτή την ιστορία, θα την καταλάβαινες την γυναίκα σου αν το έκανε αυτό? Θα πρέπει η διαπίστωση να υποκλίνεσαι μπροστά στις μητέρες που τεκνοποιούν και να είμαστε όσο το δυνατόν μαζί τους. Γιατί είσαι πραγματικά καλός σύζυγος. Ο Δημήτρης, ναι, είναι πολύ καλός σύζυγος και μοιράζεται και καλός πατέρας. Με αυτά που άκουσα, δηλαδή, αν δεν είσαι πατέρας μαζί με τη μητέρα. Και αγαπάει και πολύ τα μωρά. Να πω και κάτι. Βεβαίως. Και να πω διαφημίσεις. Ναι. Είναι και η Παναγιά. Δηλαδή, θα σου πω. Εσύ το λες αυτό? Ναι, εγώ που δεν πήγα να. Αρέσει που το λες. Πήγα και εξομολογήθηκα μετά από 11 χρόνια. Τι μου πες τώρα? Ναι. Σε κάποια φάση νιώθεις τόσο πολύ την ανυμπόρια σου που ξύπνησα ένα πρωί και λέω θέλω να κοινωνήσω. Νιώθα αυτή την ανάγκη της κοινωνίας που έχω να την κάνω 11 χρόνια. Πηγαίνω εκκλησία, ας πούμε, Χριστούγεννα, Πάσχα. Και πήγα σε ένα μοναστήρι που το είχα δει, νομίζω, και σε σένα, στη Βαρνάκοβα. Ναι, που είχε πάρει φωτιά. Ναι, στην Παναγιά. Και πήγα και με την εξομολόγηση. Νομίζω ότι μας ακούει όλες τις μάνες. Ρε Συζήνα. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακούει όλες τις μάνες, Παναγιά. Και ότι αν πας πραγματικά και τις πεις και αυτό είναι με το παιδί, θα σε ακούσει και το λέω εγώ που δεν πιστεύω. Γι' αυτό στο... Δεν πιστεύω. Με βοήθησε, με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και μου έκανε εντύπωση ότι όταν πήγα εκεί δεν είχα αφήσει και την τσάντα μου και ξεκλείδωτο το αυτοκίνητό μου και λες και το ξέρε η ηγουμένη. Και μου λέει έλα εδώ εσύ, πάρε ένα βιβλιαράκι, γιατί ήταν και άλλος κόσμος και ένα λαδάκι. Και λέω ξέρετε δεν έχω να σας πληρώσω. Και μου λέει το ξέρω, δεν θέλω, πάρ' τα μαζί σου. Και τα έδωσε σε μένα και ναι αυτό ήθελα να το πω ότι... Δεν ξέρω, νομίζω ότι με βοηθάει. Όχι, Παναγιά μου. Είδες τι ωραίο πράγμα είπε η Παναγιά. Ακούει όλες τις μάνες. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.